Φίλο 779, καλή κλήρωση με Μόλντα Λάος εκεί. Προσιλωμένη ομάδα Λάος στο μάτς με την ΑΕΛ. Εύχομαι να παίξει ο Λάρσον έστω 45 λεπτά γιατί θα ελευθερώσει την κοινή. Τύχη να έχουμε. Εκεί κόβεται το μήνυμά σου 779. Στο τύχη να έχουμε. Τύχη να έχουμε. Θέλει και τύχη, τα είπαμε νωρίτερα. Δεν φτάνει μόνο η ποιότητα. Δεν φτάνει μόνο το επίπεδο ετοιμότητας. Θέλει και τύχη στο ποδόσφαιρο. Μακάρι ο Άρης να την έχει με το μέρος του την ερχόμενη Πέμπτη. Να πάρει ένα καθαρό σκορ. Και να πάει να το υπερασπιστεί στην Λάρνακα μία εβδομάδα μετά. Ο 779 συνεχίζει λέγοντας ότι το θέμα με τα καρτελάκια είναι φάουλ της ΠΑΕ. Όμως πολλοί πάνε να το κάνουμε σαν ανατολικό. Υπομονή, όχι ανυπόφορη γκρίνια. Είναι ΠΑΕ 2 ετών, η οποία κάνει βήματα. Ναι, εντάξει. Μέσα από αυτά, μέσα από περιστατικά, τέλος πάντων, μέσα από μέρες όπως σημερινή, μαθαίνεις κάποια πράγματα και την επόμενη φορά είσαι σίγουρα πιο προετοιμασμένος. Από τη μία είναι ωραίο να βλέπεις εικόνες με κόσμο, με ωραίες έξω από την μπουτίκ, ενδιαφέρον για τα καρτελάκια, για τα διαρκείας, για τα εισιτήρια του μάτς της Πέμπτης. Ναι, αλλά από την άλλη σίγουρα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, ειδικά σε τέτοιες ημέρες από πλευράς ΠΑΕ. Προσπαθούν και νομίζω ότι μέρες όπως σημερινή είναι μάθημα για να είσαι πιο έτοιμος την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η πρώτη φορά μετά από καιρό. Και επίσης αυτό το οποίο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο είναι και η αλλαγή και στα τουρνικέ, αλλά και στα νέα καρτελάκια που θα βγουν. Πότε βγήκε αυτό? Ποιο? Το έβγαλε ΠΑΕ. Ή το έβγαλε η UEFA Society, παίρνω. Δεν τα ρωτάμε, φίλε, αυτά. Σας τα ρωτάμε εμείς. Ναι, σας τα ρωτάμε, αλλά δεν είχε βγει, Χρυσάνθε. Και εσύ που έχεις βρεθεί σε αυτό το πόσο, σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ξέρεις πώς λειτουργεί. Τα στέλνω εγώ αυτά. Ναι, τα στέλνεις εσύ, αλλά ναι. Matches. Άρης, ΑΕΛ. Το διαιτή δεν έχουν βάλει ακόμα αυτή εδώ πέρα. Δεν νομίζω να έχουν καν. Τα ρόστερ. Ναι. Λοιπόν, να το. Τώρα τα βγάλανε. Λοιπόν, ναι. Η ευρωπαϊκή λίστα του Άρη. Να το βάλει βάρδια. Ναι. Ο Φαμπιάν Έμαν και ο Χουλιάν Κουέστα. Σε φαγιο Έμαν. 20 είναι. Τι? 20 λέει. Τι 20. 20. Σόουζα, Δελιζήσης, Σούντγκρεν, Κωνσταντινίδης, 21 μας είπε αυτός, Τζανακάκης, να το δω, πιστοποιητικό γέννησης, Μπακούτσης, Μπακαλιά. Περίμενε, για πες τους. Αυτούς λέω. Πες τους πάλι. Έμαν Κουέστα, ναι. Σόουζα, Δελιζήσης, ναι. Σούντγκρεν, Κωνσταντινίδης, ναι. Τζανακάκης. Τζανακάκης. Στην ευρωπαϊκή λίστα, βέβαια. Μπακούτσης, ναι. Μπαγκαλιάνης, Βέλεθ, Κόρχουτ Ρόουζ ή αμυντική. Μέση, Μπάσα, Ντιγκινή, Ντουάρτε, Μαρτίνες, Τόνσο, Ματίγια, Φετφατζίδης, ο Πατσέχο είναι ο Σάσα. Ναι. Λοιπόν, και στην επίθεση Χάμζα Γιουνές, Ντάνιελ Λάρσον και Μπράουν Ιντέγε. Για την ΑΕΛ, Λεμεσού, του Ντούσαν Κέρκες, Βοζίνια και Ραυνός, Κυριάκου και Πρότσεκ, οι τέσσερις τερματοφύλακες που έχει. Ο Πολωνός, ο τερματοφύλακας. Στην άμυνα, Ντόσα Τζούνιο, ο οποίος έχει κυπριακή υπηκότητα και μάλιστα αγωνίζεται για την Εθνική Κύπρου. Ο Αντρέ Τεσέρα. Αυτός πώς προφέρεται. Γκαθανάγκα, νομίζω, προφέρεται. Γκοντάι, Μουστάκης, Ράσο Κυριάκου, Βίλερ, Τεσέρα. Άλλος Τεσέρα είναι αυτός. Και ο Φραντζής. Η αμυντική, στο κέντρο Αβραμ, Σντραγκόφσκι, Αντάμοβιτς, Αγκάνοβιτς, Γερολέμου, Παντελή και Κάψος, Φράνκα Κοέλιο, Γκαζαριάν, Τόρες, Μαρκόσκι, Χουράδο, Αβραμ, Κωνσταντινίδης και Αντώνια. Ο Φράνκα Κοέλιο είναι ο Ιβάν Κάρλος, ο Βραζιλιάνος, ο επιθετικός. Τι πιο πολλούς. Παίκτες. Πιο πολλούς. Κάτσε, περίμενα. Αυτοί έχουν. Τέσσερις θυματοφύλακες. Τέσσερις. Έξι, οχτώ, δέκα, δώδεκα, δεκατέσσερις. Δεκαέξι, δεκαοχτώ, είκοσι, 21. 24, 23, 25, 27, 29. Δεν νομίζω γίνεται να έχουν 29. Άμα έχει πιτσιρικάδες πολλούς, μπορεί. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι πάντως. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα του Άρη. Σας την διαβάσαμε. Ποιος είναι εκτός? Δεν βλέπω να είναι κανένας εκτός. Ο Τσιλιγκύρης και ο Αρβανίτης που δεν έχουν υπογράψει έτσι ακόμα. Από την άμυνα δεν βλέπω να είναι κανένας εκτός.
από το κέντρο δεν βλέπω να είναι κανένας εκτός. Δεν είναι κανένας εκτός. Όλοι μέσα είναι. Δεν έχει μείνει κάποιος εκτός. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να μην είναι η κανονική. Λες, να μην είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Η ΠΑΕ πρέπει να μας το πει αυτό. Θα μας ενημερώσει, ναι. Πάντως, αυτό το οποίο σας διαβάσαμε είναι από το site της UEFA. Ναι. Όχι από που κι όπου. Εντάξει. Official squad list, λέει. Ναι. Εδώ γιατί αυτοί έχουν πιο πολλούς. Γιατί είναι μάγκες. Μήπως γιατί έχουν περισσότερους. Δεν νομίζω να πρέπει να μπορούν να έχουν 29, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα περιμένω τώρα για την ημέρωση της ΠΑΕ. Για να δούμε ακριβώς. Και μπορώ να προσθέσω δύο. Για να δούμε τι γίνεται. Και διαιτητής, από όπως είναι γνωστό από χθες, είναι ο Stuart Atwell. Ο 36χρονος Άγγλος ρέφερι της Premier League. Ο οποίος δεν ξέρω αν το είδες το θέμα το οποίο βάλαμε χθες στο Λαβαοτάρι. Με ένα απίστευτο γκολ φάντασμα που έχει δώσει πριν 11 χρόνια στην Αγγλία και ακόμα μνημονεύεται σήμερα. Έχει ακούσει πολλά τότε για εκείνη την απόφαση. Έπαιζε Watford Reading και το έδωσε υπέρ της Reading. Για τους φιλοξενούμενους. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία υποψία γκολ, δηλαδή ούτε να πάει μπάλα κοντά σε γραμμή κτλ. Και αυτός μαζί με τον βοηθό να καλύψανε γκολ. Κάτσε το δείξω. Μεγάλο αστέρι αυτός. Δεν είχε watch. Δεν είχαν και λένε σε κάτι δημοσιεύματα που διάβαζα σε αγγλικά sites χθες, ήταν ένας από τους βασικούς, ήταν βασικά ένα περιστατικό το οποίο ενίσχυσε την εφαρμογή του goal line technology. Το συγκεκριμένο. Άρα το φίλου και χάρη του κύριου Atwell. Περίμενε. Stuart Atwell. Αυτό είναι. Περίμενε. Δεν σφάσει τώρα. Περίμενε. Έχει corner. Η Reading. Είναι Watford Reading το παιχνίδι. 2008. Δεν ξέρω είναι Championship. Εκτελείται. Περνάει η φάση, στην αρχή δίνει out. Και μετά το κατοχυρώνει υπέρ της Ρέντι. Πουθενά δεν υπάρχει γκολ. Φίλε, το ίδιο στέγει. Αστεράκι αυτός. Ο βοηθός. Ο βοηθός και αυτός ήταν κοντά στη φάση όμως και έβλεπε. Τότε ο βοηθός. Ελπίζω να μην είναι ο ίδιος βοηθός την Πέμπτη. Ελπίζω να τα δίνει στα κυτρινόμαυρα πλέον. Να το γκολ. Μετά είναι αυτό. Μετά έχει άλλη εξέλιξη το παιχνίδι. Okay. Ποιο κέρδισε. Τώρα κίτρινα. Δεν θυμάμαι. Μην μου βάζει δύσκολο. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Δεν ξετυλίξαμε τόσο πολύ το κουβάρι. Θες να ανοίξουμε γραμμές, θες να κάνουμε. 6.30 είναι, θα πάω στο διάλειμμα και μετά ανοίξουμε. Α, πάμε στο break, ναι. Ναι, ανοίξουμε γραμμές. Μετά τις 6.30. Να ρωτήσει και ο κόσμος ό,τι θέλει να ρωτήσει. Να το ρωτήσουμε και εμείς ό,τι θέλουμε να το ρωτήσουμε. Να χτυπάνε και συναγερμοί απ' έξω. Τι ακούει εδώ. Είσαι πάνω από τράπεζες. Κάποιος ληστεύει την Eurobank από κάτω. Ή την Εθνική απέναντι. Ή την Πειραιώς παραδίπλα. Ποιο έχουμε και τα μάξα από κάτω. Πού, μέσα στην τράπεζα. Από πίσω βασικά το κοντέξ. Από πίσω λάθος έκανες. Μπροστά πριν να τα αφήνεις. Μπροστά στην τράπεζα. Ναι, γιατί μπροστά στην τράπεζα, στον δρόμο αυτόν. Την ημέρα που θα βρω να παρκάρω σε αυτό το δρόμο. Άκουγε να σου πει. Ναι. Στη Λέοντο Σοφού. Ναι. Ό,τι κλοπή και να γίνει. Ναι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή κλοπή, επίθεση σε δημοσιογράφο. Γιατί. Έχει περίπου 138 κάμερες. Εμείς έχουμε κι άλλη. Δηλαδή έχει Εθνική Τράπεζα. Get away έξοδο. Έχει Εθνική Τράπεζα. Eurobank. Ναι. Είχε Πειραιώς παλιά. Δηλαδή έχει τόσες πολλές κάμερες και εδώ στην πολυκατοικία επίσης. Ναι. Καμιά 80 κάμερες. Δηλαδή την άλλη φορά που είχαν έρθει κάτι παιδιά από το συμπολίτη για παρενέσεις πριν από 2 χρόνια. Για συζήτηση. Για συζήτηση. Ναι. Και οι 123 που ήρθανε. Ήρθαν από εδώ. Όχι. Το πρόσωπο υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, όχι εδώ, αλλού. Του Κολόνιος γινόταν. Εδώ από κάτω. Ε? Κάτω εδώ. Όχι από κάτω, όχι από κάτω, από αλλού. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε στο break τότε. Ναι. Σιγά σιγά, για να ανοίξουμε μετά και τις γραμμές. Τώρα, παιδιά, ο Χρήστατος, γιατί αύριο θα λείπει. Ό,τι απολαύσετε δηλαδή σήμερα. Την Τετάρτη έχει βγει πρόγραμμα για τις συνεντεύξεις τύπου και τις προπονήσεις. Θα τη βγάλουμε στο Βικελίδη την Τετάρτη, νομίζω. Γενικότερα. Ναι, να πάμε. Μήπως ένα Κώστα Τσίψιο που ακούς, φαντάζομαι την εκπομπή, να είσαι λίγο σε επιφυλακή, Τετάρτη, αδελφέ μου. Θα είναι την Πέμπτη σε επιφυλακή. Την Πέμπτη είναι σίγουρο. Δεν θα κάνουμε την Πέμπτη. Εμείς θα κάνουμε. Θα κάνουμε, ε. Γιατί ρε Χρήστα θα τα κάνουμε. 9.30 ώρα το μάτσα φίλε. Εντάξει, Χρήστα. Θα... 7 η ώρα θα πάμε, θα φύγει ο Τσίψιος. Να πάμε. Θα φύγω. Ναι. Θα φύγουμε. Α, μαζί θα πάμε, ναι. Θα φύγουμε. Μπορεί να φύγω. Τι. Μπορεί να. Γιώργος Ματζιούκης νομίζω επειδή έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι όχι, 7 η ώρα Τσίψιος. 7 η ώρα Τσίψιος. Pre-game. 2.5 ώρες πριν. Pre-game.
Pre-game, Ματζιούκης, άκουσε με λίγο. 6,5-8 Ματζιούκης. Pre-game. 6,5-7,5 Ματζιούκης. Pre-game. Να φύγουμε λίγο νωρίτερα. Το παρκάρισμα είναι δύσκολο την Πέμπτη. Χρήσαν θα το Βικελίδης. Το Βικελίδης θα βράζει. Πριν, ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να πάμε νωρίς, να βρούμε να βάλουμε τα μάξι. Να το βάλουμε 5 ώρες άρι. 6 ώρες άρι. Ναι, να φύγουμε νωρίς να παρκάρουμε. 6 ώρες άρι. Εσύ και το τζιπ, αλλά εσύ το τέτοιο. Εγώ έχω πάρει. Από πίσω σου. Καλό. Χωράει, σωστά. Τι είναι το παίζω, τσιάζεται. Μια κουτσουλίτσα είναι, λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε με γραμμές. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρύσανθος Τσαλτίδης επιστρέφει, είναι πίσω το μικρόφωνο για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο για σταθερές εμφανίσεις. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Ανοίγουμε τις γραμμές για κανένα 20 λεπτάκι. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας σε FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το θέλετε στο 545-26. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Σιγάρε, Χρυσάδε. Ογκώδης η εμφανίση. Σιγάρε, Χρυσάδε. Κάθεσε και κουνήθηκε όλο το γραφείο. Αυτό μπορείς να το βγάλεις στην βάση. Ποιο? Εγώ θέλω να μάθω. Ωραία. Καλησπέρα σας. Παιδιά, γεια σας. Χαίρετε. Ο Μάριος είμαι από Αμερική, παιδιά. Από? Χρυσάδε, γεια σου. Από? Αμερική. Ποια περιοχή? USA. Έλα, δεν έχω ξαναπεί. Ναι, ξαναπέστα. Πενσιλβάνια. Πενσιλβάνια. Εγώ πήρα να πω για την ομάδα. Παλιά είχαμε διαφωνήσει κιόλας με τον Χρύσανθο. Αποδείχθηκε ότι είχαμε και δύο λάθος. Και οι δύο. Και οι δύο, εγώ θα πείσατε για τον Παντελή, διαμαθημάτω ο Χρύσανθος. Που εγώ είπα θα βγούμε Ευρώπη, αυτό εννοείς. Όχι, εσύ θες ότι κακώς το πιέζουμε και το κάνουμε, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες κλείνει. Αλλά αποδείχθηκε ότι το γύρισε το έργο, τέλος πάντων. Ναι. Συνέχισε τα δουλειά. Σωστά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω καλή επιτυχία στην ομάδα. Ωραία. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Εγώ είδα την ομάδα με τον Αντρόμητο, παιδιά. Μ' άρεσε, έπαιξε ένα ποδόσφαιρο κατοχής. Εντάξει, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή την εποχή. Ναι. Δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Έχω ένα point για το αριστερό άκρο. Και ο Κόρφος είναι πολύ καλός, αλλά θέλουμε να είσαι εκεί. Ναι. Ο Ιντέγε φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος. Αλλά δείχνει ότι προσπαθεί. Και πιστεύω ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί έχει ποιότητα στους επίπεδους. Αλλά θέλω να πω κάτι για παιδιά πριν το παιχνίδι. Για να μην γίνουμε μετά το παιχνίδι. Χρήσαμε, εσύ τον Τόνσο πώς τον είδες με τον άντρο? Μέτριο. Εγώ τον είδα μέτριο προς τον κακό. Εντάξει, θα παίξουμε τις λέξεις. Δεν είναι έτοιμος. Ναι, Και πότε θα είναι έτοιμος να μιλήσει αυτός ο παίκτης? Το πήρανε. Το Σεπτέμβριο. Δεν έπαιξε. Το Σεπτέμβριο, Ρωτάς, απαντάω. Ναι, όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορεί να πάρει ευκαιρία στο άλλο το παιδί που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και όποτε μπαίνει μέσα αλλάζει όλο το ρόλο του παιχνιδιού. Ο Μαρτίνες. Γι' αυτό. Για τον Μαρτίνες. Για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Γιατί θα πρέπει, ρε παιδιά, πάντα να αλλάζουμε τη ροή του παιχνιδιού και δεν πρέπει να το κάνουμε από την αρχή. Δεν έχω πάρει δίπλωμα προπονητή ακόμα. Θες να σου πω όμως να κάνω λίγο και το συγχρόνιο διαβόλου. Ο Μαρτίνες στα περισσότερα παιχνίδια που έχει παίξει βασικός δεν έχει φανεί και γίνει αλλαγή. Εγώ το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω είναι ότι μπορεί να είναι ο τόσο καλύτερος ασφαλιστικά. Αλλά τώρα κάνω και το σκέφτομαι και το δουλεύω και βλέπω ότι δηλαδή αυτό το παιδί δεν έχει δείξει ένα σκηνικό. Ο Μαρτίνες πρεσάρει περισσότερο. Είδες ακόμα ένα που δηλαδή και μη σου πω ότι κατά έτσι, τα ποινή μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ο Τόσος το κάνει τον Άρη για αργό. Δηλαδή, στην ανάπτυξη δεν είναι τόσο γρήγορος. Μην βιάζεσαι να κρίνεις από τα φιλικά. Θα δούμε. Okay. Θα δούμε, okay. γιατί στην Τρίπολη τον έκανε πιο γρήγορο το μάτς εκείνο, το Αστέρας Τρίπολης Άρης. Θα δούμε. Πρέπει να του δώσουμε μία πίσω χρόνο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Παντελίδης, ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει προετοιμασία μετά από 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα για ένα παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Να κάνουμε λίγο υπομονή, να εμπιστευτούμε τον προπονητή, τον Τόνσο. Για τον Τόνσο. Ναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνει προετοιμασία? Γιατί δεν έκανε τις προηγούμενες. Γιατί ήταν στην Αργεντινή και έτρωγε τις μπριζόλες και έπινε αυτό το ποτό που πίνουν οι Αργεντινοί με το θερμός που κουβαλάνε. Ούτε με τον Ατρόμητο το έκανε προετοιμασία 2 χρόνια, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης.
Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Να σε καλά. Καλά. Να είμαστε μαζί και στις δυσκολίες, αυτές είναι και δύσκολες στιγμές. Η ομάδα δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο και όλη διαρκείας, παιδιά. Ωραίος. Να είσαι καλά. Όλη διαρκείας. Και να είστε καλά, καλή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος, καλής. Όχι. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Ανοιχτές οι γραμμές. Τις έριξε όλες. Η ΚΑΕ Άρης. Έκανε, τι έκανε. Διαρκείας ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης. Ναι, βλέπω υπάρχει ένα promo βίντεο στα social media. Ωραίο είναι το promo βίντεο. Η θέση μας είναι μέσα στο ναό, δίπλα στο Θεό. To be continued. Πληροφορίες www.rsbc.gr. Και πρέπει να στηριχθεί το τμήμα, ανεξάρτητη τη διαφωνία, τι έντονε που έχουμε με τον κύριο Γουλιέρμο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζει τα πράγματα, αλλά. Ο κύριος Γουλιέλμος τώρα ζητάει στήριξη για ειστήρια διαρκείας στον κόσμο και η πιστή θα είναι εκεί, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχει προσφέρει τίποτα ο ίδιος στην ομάδα. Ναι. Πώς θα. Τι θα πάει να δει ο κόσμος, το Σούλι μόνο του. Αρχίζει διάθεση των ειστήριων διαρκείας. Άντε να δούμε. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνεται την 3η 23 Ιουλίου, δηλαδή από αύριο, ξεκινάει η διάθεση των ειστήριων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Έχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα. Το timing είναι εκπληκτικό. Ναι. Τώρα Παριανός δεν έχει σάλιο. Λοιπόν, θύρα και τιμή. Θύρες 5 και 6, περιορισμένος αριθμός σε παρένθεση, 80 ευρώ το κανονικό, 70 ευρώ το συνδέσμον. Καλή τιμή. Απεριμένει λίγο φίλος, διαβάσω το εισιτήριο για να πάμε στο φίλο. Να πάμε στο φίλο. Να πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Διαβάσουμε τα εισιτήρια. Διαβάσουμε τα εισιτήρια. Α, τι κάνετε. Λοιπόν, ένα... έχει καιρό να εμφανιστεί. 1, 4, 7 και 10, 140 ευρώ, 70 το συνδέσμο, 70 το παιδικό. 2, 3, β, 8, 9, β, 170, 85 το παιδικό. 8, 9, α, VIP, 200 ευρώ, 100 το παιδικό. 2, 3, α, 250 ευρώ, 125 το παιδικό. 2, 3, gold, 680 ευρώ, 340 το παιδικό. 2, 3, platinum, 2.000, 1.000 το παιδικό. 1.000 ευρώ παιδικό στήλιο. Court side seats, 2.000, 1.000 ευρώ το παιδικό. Ανανεώσεις θέσεων, οι κάτοχοι των περσινών εισιτηρίων διαρκείας έχουν προτεραιότητα ανανέωσης όσες 30 8 από τις 31 8 θα απελευθερωθούν και θα διατίθενται ελεύθερα προς όλους φιλάθλους. Αγορά εισιτηρίων για νέους κατόχους 3η 23 Σεβδόμου του 2019. Οι κάτοχοι λίτου εισιτηρίων θα απολαμβάνουν τα εξής προνόμια και εκπτώσεις. Άσε ρε φίλε και τα προνόμια μετά θα διαβάσουμε. Μπείτε στο λαμπατάζ, θα δείτε τα προνόμια. Και τα υπόλοιπα. Η Βάρδια... Θα τα πούμε, θα κάνουμε και τα ματάκια αύριο. Η Βάρδια τα βάζει ήδη. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Σας ακούμε. Λοιπόν, μεθαύριο θέλουμε μισό μηδέν. Δηλαδή. Συμφωνώ. Δεν θέλουμε 3-2, 4 πράγματα, 5 γκολ, 6. Εντάξει, δεν υπάρχει... 4-1 δεν μας πειράζει. Ναι, ναι. Δηλαδή προτιμώ να Άρη πολύ πεισαρχημένο και να προσέχει τα τρεξίματά του και όλα αυτά, παρά έναν ενθουσιασμό που μπορεί να κοστίσει. Ας κερδίσουμε μισό μηδέν με μια κεφαλιά. Δηλαδή, δεν είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή για να κάνει πολλά πράγματα. Και είναι επικίνδυνο να δεχτείς γκολ. Δεν χρειάζεται να δεχτούμε γκολ. Θα μου πεις, εντάξει, κουρασμένοι μπορεί να είμαστε, κάποια στιγμή θα βγούμε και μπροστά, θα έχουμε κατοχή, μπορεί να δεχτούμε αντεπιθέσεις. Ναι, αλλά θα είναι άσχημα, αν τελειώσει το μάτς 1-1 δεν θα είναι καλό. Δηλαδή πρέπει να τους αγχώσεις αυτούς στην ρεβάνς και όχι να νιώθεις εσύ ότι πρέπει να σκοράρεις. Και επειδή η ομάδα είναι ανέτοιμη, το φαβορί όταν είναι και οι δύο ανέτοιμοι γίνεται μη φαβορί. Άλλο θα ήταν το ίδιο μας το Φεβρουάριο, άλλο τώρα. Έτσι. Άρα τρομερή προσοχή, τρομερή. Δηλαδή, εντάξει, ακούσαμε τη Μόλντε και ιστορίες, αλλά μην, ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ίσα-ίσα, όχι, να σου πω κάτι, εμένα με ενδιαφέρει, ξέρεις γιατί. Γιατί μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Γιατί μου δίνει το κίνητρο ότι, κοίταξε να δεις, περνάω αυτούς και μετά μπορώ. Μπορώ μετά. Δεν είναι η Arsenal. Δηλαδή, τι, άμα κλεινόσαμε την Μπράγκα, δεν θα παίζαμε. Όχι, θα παίζανε, αλλά όσο να είναι στον ποδοσφαιριστή, ξέρεις, παίζει το ρόλο του. Μακάρι. Παίζει το ρόλο του. Ναι, μεν θα ήταν ένα άλλο κίνητρο εκεί με την Μπράγκα για κάποιους, δηλαδή να δείξω να κάνω ένα ράνο. Αλλά τώρα έχεις και τις πρόκρισεις ότι μπορώ να πάω παραπάνω. Αρκεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο χίλιες φορές. Μην λειτουργήσει αυτό τη Μόλντε. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τώρα, δεν είναι και ξένοι, να σου πω κάτι εγώ. Ήταν και με τον Εργοτέλη και βγήκαν όλοι μπροστά. Θα σου πω όμως το εξής. Επειδή μια τέτοια παρόμοια αγωνία είχα κι εγώ. Γιατί έχουμε ξένους κυρίως ποδοσφαιριστές. Αν είχαμε Έλληνες κυρίως ποδοσφαιριστές που έχουν επίγνωση του τι είναι Κύπρος. Δεν έχουμε. Επειδή λοιπόν είχα αυτή την αγωνία, σε πληροφορώ ότι όλοι μα όλοι, αυτό το οποίο και αυτό προφανώς έχει γίνει μέσα από την ομάδα,
Όλοι είναι συνειδητοποιημένοι ότι τα μάτς είναι δύσκολα. Μπράβο. Αυτό φαινόταν από τις πρώτες τους δηλώσεις. Ότι πετύχαμε, λέει, την πιο δύσκολη από αυτή που γινόταν. Και μπράβο σε αυτόν που εντός της ομάδας τους έχει ψηλιασμένους. Έτσι. Ωραίο. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Και ο κόσμος θα βοηθήσει και όλοι θα βοηθήσουν. Ο Ντουάρτε δεν θα βοηθήσει. Κρίμα για τον Ντουάρτε. Εντάξει, δεν είναι εικόνα αθλητή αυτή και δεν ξέρω ακριβώς τι πληροφορίες μάζεψαν για αυτόν τον άνθρωπο. Με τον ατρόμητο συμπαθητικός ήταν. Ο συμπαθητικός ήταν, αλλά δεν μπορείς πρώτον να μου έρθει σε υπέρβαρος και δεύτερον μια μέρα πριν φύγει η ομάδα στην Ολλανδία, άντα τα γούστα, περίμενε, κάτσε. Και, να μην, και εκεί να κάνεις ατομικές προπονήσεις γιατί είσαι μάπα. Δεν είναι ο Ντουάρτε, εντάξει τον πιάσαν από κοντά, αυτό είναι καλό. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, δεν πάμε να πετάμε τα 250 έτσι για πλάκα. Ναι. Και για ένα θέση που θέλουμε για να παίξει το 8, είναι πολύ κομβική η θέση. Στο 8 θα είναι στα εξτρέμ, θα είναι. Τον πήρε για κάποιο λόγο. Αρχίζει μετά να κάνει ψαλίδι. Δηλαδή δεν πήρε τον αριστερό μπακ που τον έχει ανάγκη, γιατί έδωσε τα λεφτά σε αυτόν. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Όσο είναι καιρό να τον εντοπίσουν, αλλιώ το βλέπω κολλάσω τον Ντουάρτε. Μεγάλη απογοήτευση. Θα σου πω κάτι, σε μια μεταγραφική περίοδο και στατιστικά, άμα τον δει, δεν βγαίνουν όλοι. Σαφώ το ζητάω. Δεν ψεύω κανέναν. Ο Ντουάρτε μέχρι στιγμή φαντάζεσαι ω φαβορή για τον αυτόν τον άτυπο τίτλο, να το πω έτσι. Πέρυσι ήταν κολλάσου. Α δούμε. Μα κάνει το να τρέψει. 100 φορές με 2 MVP. Εννοείται. Δεν το συζητάω. Το δε αριστερό μπακ προφανώς παγώνουν τα πράγματα για να δούμε. Αυτή λέμε σώ. Γιατί το μάτς, και κλείνω, είναι το μάτς μισού εκατομμυρίου. Αν προκριθείς, θα έχεις μισό εκατομμύριο στην ομάδα. Είναι υπεραπαραίτητο για την παραπάνω ομάδα. Παραπάνω είναι. Είναι σούπερ απαραίτητο. 260 παίρνει στάνταρ. Αυτό. Ναι. Εφόσον περάσεις, βάλε και τα έσοδα από το παιχνίδι. Θα τα πάρεις έτσι κι αλλιώς τα έσοδα. 260 παίρνει στάνταρ συν. Τα έσοδα από το παιχνίδι με τη Μόλτε. Αυτό βάζω. Λέω ότι αν περάσεις, πήρες ό,τι να πάρεις με τη Λεμεσό θα το πάρεις. Και με τη Λεμεσό θα πάρεις μισό εκατομμύριο. Και με τη Μόλτε είναι άλλο μισό. Γιατί είναι άλλα 250, άλλα 200 τα εισιτήρια, η τηλεόραση δηλαδή. Και προφανώς τα έχει ανάγκη και τα έχει προϋπολογίσει γιατί του βγήκαν πολλά στο γήπεδο. Γενικά εμείς νομίζουμε, α, τα βρήκε τα λεφτά ο Καρυπίτης. Όχι, δεν τα βρήκε. Τα περιμένει και τα έχει ανάγκη. Οπότε η ομάδα είναι μεγάλη. Πρέπει να περάσει. Είναι δύσκολο το πρέπει τον Ιούλιο, αλλά πρέπει. Μόνο τα φώτα τα οποία άλλαξε και έβαλε τα LED είναι 600.000 ευρώ. Εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι τρομερά μεγάλη ανάγκη. Δεν μας νοιάζει, εμείς τον Ιμπάνιες θέλουμε. Δεν μας νοιάζουν τα φώτα, τα γήπεδα, τα καρεκλάκια. Πολύ σωστή προσέγγιση στον Ιμπάνιες, ότι αυτό είναι τα λεφτά. Και πιο ορίσιο τώρα που θέλετε για φώτα να προπονήσετε. Βέβαια, να πω κάτι για τον Ιμπάνιες, επειδή πρέπει να είναι καλός παίκτης αυτός, έτσι δεν είναι. Ναι. Και νομίζω θέλουμε έναν καλό εκεί πέρα. Δηλαδή, να πάρω έναν ημικόρχο ακόμα, δεν χρειάζομαι. Δεν θέλω κανέναν. Μετά α παίζει ο Τζανακάκη, δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι να πάρω έναν να κάνει λίγο τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη σου επιλογή. Είναι η πρώτη επιλογή γιατί είναι καλό παίκτη. Ο άνθρωπο είναι ταλέντο, α πούμε. Είναι καλό παίκτη. Ξέρει. Τι θα κάνουμε. Αφάνη. Λοιπόν, άντε με το καλό. Να είστε καλά. Yeah. Να είστε καλά, γεια σα. Έχουμε άλλον Βασίλη. 2-3-10-2-87. Και 3-8 ανοιχτές οι γραμμές για κανένα 5 λεπτάκια ακόμα πριν σας αφήσουμε για να ακολουθήσει ο Γιώργος Ματζίκης που επέστρεψε την άδειά του με την ώρα για μπλε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά για αύριο. Ο Ματζίκης φεύγει, ο Ματζίκης έρχεται. Εξέλιξη στον Ηρακλή δεν υπάρχει. Δεν κουνιέται τη φιλόρα. Τι? Υπήρχε και κάποτε μια ομάδα που τη λέγανε Ηρακλή. Έχουμε γραμμή. Ωραία, πάμε στο φίλο. Κάθε φορά, μεταξύ, κάθε φορά που επιστρέφω ο Ματζίκης βγάζει μια ανακοίνωση ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος λέει θα έρθω και θα τα καταρριθμίσω όλα. Θα έρθω και θα τα ρυθμίσω όλα. Μια χαρά. Είναι κύριος ο δεσμεύσης του Μάρμαρο. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Το χαμήλωσα ήδη, εντάξει. Σπάστο ρε φίλε όμως, γιατί το κινητό σου βγάλε και τα ακουστικά. Hands free βγάλε. Τι hands free είναι αυτό. Τα έβγαλα. Εκτός αν είναι η περιοχή η προβληματική. Πού είσαι, στην Τούμπα. Μια χαρά. Αυτή τη στιγμή είμαι παπάς. Α, είδες. Έχω φύγει από το... Πέρασα από το... Ωραία. Από την Αγία Βαρβάρα. Ναι. Ναι. Τελείωσα τις υποχρεώσεις για πάμε μου. Κύριε Θανάση. Τελείωσα τις υποχρεώσεις μου. Μπράβο. Γλυκιά ήταν η αναμονή για τους Έλληνες που κάνουν παράπονα και τους πειράζει. Εντάξει. Ήσουν και εσύ στην ουρά. Ναι, ήμουνα και εγώ στην ουρά. Τα πήρες τα καρτελάκια, ωραία είναι. Μια χαρά είναι. Μπράβο. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Ο κόσμος κάνει υπομονή, είναι γλυκιά η προσμονή, είναι 9 χρόνια, είναι πολλά. Είναι πολλά και θα ζητήσουμε από τον ποδοσφαιρικό Θεό αυτόν τον αέρα που έχει μέσα αυτή η στρόγγυλη, το στρόγγυλο το δέρμα αυτό, γιατί έχει μέσα, να
να δώσεις αυτόν τον κόσμο κάτι από αυτό που, που δίνει αυτός, να το πάρει πίσω, πρε αδερφέ. Ναι. Είναι λίγο άδικο, ξέρεις. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Ναι. Αυτό το δοκάρι και μέσα το περιμένω πολύ καιρό. Ας είναι, ρε παιδί μου, ας είναι. Αξίζει αυτός ο κόσμος. Υπομονετικός. Υπάρχουν και 2-3 που δεν είναι υπομονετικοί στους 100, αλλά τι να κάνουμε. Όλα τα δάχτυλα στη χειρουργή δεν είναι ίδια. 9.30 ώρα το βράδυ λοιπόν την Πέμπτη. Ναι. Μετά από 9 χρόνια. Ναι. 8. 8. Ναι. 8. Θα είναι μια βραδιά ξεχωριστή. Έχουμε για όσους τη ζήσουν από μέσα. Ναι. Γιατί αυτοί που θα τη ζήσουν απ' έξω είναι διαφορετικά. Ας κοιτάξουμε να το χαρούμε. Μακάρι. Ας κοιτάξουμε θα να χαρούμε, πάμε θα το λίγο χαρούμε. Πιο νωρίς. Και άμα έρθει ένα αποτέλεσμα καλό, το χαρούμε περισσότερο. Μετά από αυτό που θα ανάσει, 6.30-7.30. Αποφάσισα. Λίγο πιο νωρίς. Χρήσανθε που μιλάω εγώ και σκέφτομαι ορθά. Ωραία. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Πόσους βαθμούς θα έχει στη... στο νησί της Αφροδίτης μετά από καμιά 15 μέρες? Εξαρτάται τη στιγμή της ημέρας που αναφέρεσαι. 8 το βράδυ. Μια 36 μπορεί να έχει. 35-36. Αν ήταν εσύ 35-36, εμείς γιατί μείναμε πίσω, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί μας αποθαρρύνατε? Τη μέρα είναι 40. Το αντέχουμε το 36. Τη μέρα θα πιάσει κανένα 40. Θα μας. Α, τη μέρα θα πιάσει 40. Όχι. Θα πιάσει. Μάλιστα. Γιατί το κάνουν αυτοί 8 η ώρα? Στην UEFA πες. Ορίστε. Στην UEFA πες. Ποια UEFA? Αυτή ορίζει τα παιχνίδια, θα μας. Ποιος θα ορίζει? Ναι. Σε συνεννόηση δηλαδή με τον γηπεδούχο. Ναι, αλλά εντάξει. Γιατί δεν θέλουν είναι... 8, ρε φίλε. Η συνεννόηση, νομίζω ότι το τηλεοπτικό μετά τους αγώνες των play-off το καθορίζει. Συνεννόηση με τον γηπεδούχο. Μετά από μια συγκεκριμένη ώρα, νομίζω μετά τις 7, έχουν το δικαίωμα. Μπράβο. Να τα ορίσουν. Άρα λοιπόν ο γηπεδούχος, κύριε Παπαδόπουλο, το βάλω 8 η ώρα. Φυσικά. Ναι. Με την UEFA. Το επιλέγει ο γηπεδούχος. Το βάλαμε σε 9.30 ώρα. Σωστά. Βάλε τον επίλογο γιατί περιμένας ακόμα. Κλείσε, γεια. περιμένω τον επόμενο υπομονετικό αργέρα να τον ακούσω. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Θανάση. Τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα σας. Και τι υπομονή, παιδιά. Άμα δεν με βοηθήσετε κι εσείς, θα πάμε να πέσουμε από κάνα μπαλκόνι. Όχι, ρε φίλε, μπαλκόνι τώρα. Αριαναρά, όχι, ρε πλάκα. Ήσουν κι εσείς στην ουρά. Όχι, αυτός δεν ήταν στην ουρά. Αυτός θέλει πληροφορία για να πάει. Ακριβώς. Μπράβο, σε πιάσα εγώ. Αλλά τι έγινε, εγώ είμαι Γερμανία, δεν μπορώ, στο Χαριλάου Viva. Δεν μπορώ να το δω. Viva.gr. Ναι, έκλεισα εισιτήριο για Λάρνακα, αεροπορικό. Ναι. Ναι. Αλλά εισιτήρια, παίρνω εκεί στο ίντερνετ κάτι τηλέφωνα, κάτι email έχω στείλει, ΠΑΕ, Άρης, λέει τα πάντα. Τι εισιτήρια? Λες... Για το μάτς. Εισιτήριο για το μάτς στην Κύπρο. Θα βρεις. Έστω να κλείσω, να θα βρεις. Βάρω, να ξέρω. Θα βρεις. Αλλά και απ' την άλλη ο κανόνας λέει ότι άμα φτάσει στο γήπεδο... Θα βρεις γιατί οι Κύπροι ψιλοαπέχουν. Οπότε στη χειρότερη θα μπεις τα επίσημα. Οι Κύπροι ψιλοαπέχουν, φίλε, αλλά είναι όλα ονομαστικά τα εισιτήριά τους με ταυτότητες. Δεν μπορούν να... Δεν έχεις ταυτότητα. Ταυτότητα έχω, αλλά πρέπει να είναι μέλη της ομάδας. Έχουν κάτι τέτοια εκεί. Που θα γίνεις μέλος σε έλεμε σου. Βρε Άρη θα δεις τώρα. Ποια έλεμε σου. Βρε όχι. Κίτρινα φορά. Και για το μάτς στο... Λοιπόν, στο για γήπεδο... να βρεις εισιτήριο, λοιπόν, ναι. Αφού είσαι από τη Γερμανία, θα μπεις στο Facebook και θα δεις Super 3 Κύπρου. Σωστό. Και θα μιλήσεις εκεί στο Messenger με τα παιδιά. Είναι πολύ εξυπηρετικά και... Και θα σου βρουν την άκρη αυτοί. Βοηθούν γενικότερα. Γιατί αυτοί θα έρθουν σε απευθεία συνεννόηση με την ΠΑΕ και θα πάρουν ένα αριθμό εισιτηρίων. Και θα έχουν και τον τρόπο τους να εξασφαλίσουν εισιτήρια για όλα τα αριανάκια. Άρα, Super 3 Κύπρου, Super 3 Κύπρου Messenger, γεια σας, είμαι Αριανός από τη Γερμανία, έρχομαι... Πού προσγειώνεσαι? Λάρνακα. Λάρνακα. Ωραία. Αυτοί έχουν πρόβλεψη και ακόμα για αυτούς προσγειώνονται στην Πάφο. Και έχουν, θα έχουν λεωφορείο να τους πάρει από την Πάφο να τους πάει στο γήπεδο. Δύο ώρες. Οπότε, περίπου. Γράψε Messenger, Super 3 Κύπρου. Βρες εκεί στο Facebook και θα τη βρεις την άκρη σου. Αν δεν βρεις άκρη από την ΠΑΕ Άρης. Ακόμα πάντως τα εισιτήρια δεν έχουν βγει. Ναι, δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Το ξέρω δεν έχουν βγει, αλλά έστω να υπάρχει
Εντάξει, δεν θα πάνε. Δεν θα φύγουν από την Ελλάδα. Δεν θα φύγουν από την Ελλάδα 1500 άτομα τώρα, εντάξει. Δεν λάθω. Θα έχουμε καμιά 2000. Θέλω και για το μάτσο να πω ένα-δυο λόγια. Ναι. Του Χαριλάω με τη Λεμεσό. Ναι. Δεν είναι πανηγύρι και αβαβά και 9 χρόνια και τέτοια. Είναι δύσκολο μάτσο. Είναι καλή αυτή. Είναι, είναι. Και έχουν και τον τελευταίο καιρό μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία από τον Άρη. Δυστυχώς. Έχουν. Ωραία. Καιρός να αποκτήσουν λοιπόν, μικρότερη μετά το μάτσο. Είναι, το μυστικό είναι 0. Άμα τελειώσουμε 0 για αυτούς, περάσαμε. Και 0-0 Άρη. Μάλιστα. Άμα σκοράρουνε, σκουραίνουν τα πράγματα. Θα βάλουμε 4 εμείς, εντάξει. Άμα σκοράρουνε. Μην τα λες αυτά. Βάλε ήταν λίγο, να ήταν καλά. Λίγο υπερβολικό αυτό που είπα. Βάλε ένα και βλέπουμε. Λοιπόν. Ήθελα να δώσω ένα τόνο αισιοδοξίας. Ναι. Τι ένα. Βάλε ένα και είμαστε κομπλέ. Δύο θα βάλω σίγουρα. Μη φάω φοβάμαι. Εντάξει. Δύο θα βάλει σίγουρα. 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 Λοιπόν. Το θέμα είναι να κλείσω στο 2-0. Μάλιστα. Το εύχομαι. Γιατί αν πάει 2-0 και κάνουν το λάθος αυτοί και ανοιχτούν μετά. Αυτό είναι καφενειακό, όπως αντιλαμβάνεστε. Όχι, να σου πω κάτι. Αυτό έχει το μεγάλο δόση αλήθειας. Γιατί ο Άρης στο χώρο μπορεί να σου κάνει ζημιά πάρα πολύ εύκολα με τον τρόπο που παίζει. Τόνισε το shoot goal! Δύσκολα. Εμφανίζεται ο Αργεντίνος από το πουθενά. Αλλά βοηθό σηκώνει τρεις τη σημαία. Τρεις μήνες λείπει. Είναι offside. Δεν είναι offside γιατί δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής να το ακυρώσει. Μη φωνάζεις. Ο Άγγλος δίνει goal. Μη φωνάζεις. 1-0 ο Άρης στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Μη φωνάζεις. Γιατί άμα βάλει goal στο τρίτο λεπτό δεν θα φωνάξω. Τι. Τρίτο λεπτό goal. Θα κάνεις μετάδοση την πέμπτη σκέψη. Όχι. Θα είμαι δίπλος όμως. Καλά, εννοείται. Μαζί θα την κάνουμε. Σχόλιο. Μαζί θα την κάνουμε. Μαζί θα την κάνουμε. Η λοιπόν. Σέντρα το Σούτγκρεν, η Ντέγε γκολ! Φεύγω μετά από αυτό. Γκαζαριάν, 0-1, λοιπόν. Τι είναι αυτός, ρε. Τραυμάτισε τον Κουέστα. Έβαλε γκολ ο Γκαζαριάν. Έτσι και βάλει γκολ ο Γκαζαριάν, θα σε κάνω Μπαζαριάν. Δεν μπορώ να συμφωνώ μαζί σου, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ωραία εκπομπή. Πρέπει λίγο να υπάρχει το, το σούσουρο. 0-3 θα κερδίσω και στη Λεμεσό. Γράψτε από τώρα. Γιαννόπουλο Σέρβις. Πάτε το φορτηγό σας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, για να αλλάξετε σούστες, αερόφουσκα, αμορτισέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές. Όσοι έχετε φορτηγό, τηλέφωνο 2317-51-933 και η ΕΚΔΕΛΤΑ 360, εκεί όπου ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Και γιατί να σπουδάσεις εφαρμοσμένες τέχνες σε ΕΚΔΕΛΤΑ 360? Γιατί μπορείς να επιλέξεις μία από τις ειδικότητες του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών. Γραφιστική, 3D animation, διακόσμηση, δομικά έργα, φωτογραφία και να πάρεις κρατικό δίπλωμα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονα εργαστήρια, ηλεκτρονικών υπολογιστών με PC και iMac τελευταίας τεχνολογίας, με όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, 3D printer, γραφίδες και άλλα. Το EEC Delta 360 διοργανώνει επίσης το διήμερο φεστιβάλ 360 Art Days για την ανάδειξη του έργου των σπουδαστών εφαρμοσμένων τεχνών. Ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνών υποστηρίζει ενεργά μεγάλες εκδηλώσεις του κλάδου, όπως η έκθεση κόμικων. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει στα EEC Delta 360. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά, όπου οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Σας αφήνουμε. Ο άλλος έχει πάει ήδη μέσα, όπου χτύπησε η πόρτα. Τελειώσαμε. Ήρθες και αρχίσαμε μετά από 3 εβδομάδες και μέσα στη διάθεσή σου να φύγεις αμέσως. Λοιπόν, ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γεώργιο Ματζιού που επιστρέφει από την άδειά του. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε, να είστε καλά.